παιδιά, η Ιωάννα εδώ και σήμερα θα δούμε τι έγινε με τις επενδύσεις μου αυτό το μήνα, τις προσωπικές, το δημόσιο χαρτοφυλάκιο, πόσα έβγαλαν, τι αγόρασα αυτό το μήνα και γιατί κάποιες επενδύσεις που έμοιαζαν κακές, τελικά μόνο κακές δεν ήταν. Θα δούμε λοιπόν τι δεν έχει πάει καλά, αλλά και με ποιον τρόπο κάνουμε διορθωτικές κινήσεις στα χαρτοφυλάκια μας. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο για να δούμε πώς μπορούμε να σώσουμε χρήματα και να βγάλουμε τελικά παραπάνω, ειδικά σε ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο είναι καθόλου μερισματικό. Η αγορά λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι σε καλό φεγγάρι, όλα ανεβαίνουν και εμείς πάντα βρίσκουμε τρόπο για κέρδος, μεγαλύτερο κέρδος. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς κινηθήκαμε. Πριν προχωρήσουμε, να πούμε εννοείται ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πλατφόρμα της Freedom 24, στην οποία μάλιστα γίνονται και όλα. Εκεί αγοράζω, εκεί έχω όλο μου το χαρτοφυλάκιο, και το δημόσιο και το προσωπικό. Έχω αφήσει το link στην περιγραφή του βίντεο σα και στο pin comment. Αν το χρησιμοποιήσετε, στηρίζετε πολύ το κανάλι μου. Αν είστε άνω των 25, παιδιά, θα πάρετε και την πρώτη σα δωρεάν μετοχή 800 ευρώ. Αν είστε κάτω των 25, θα πάρετε ένα ολόκληρο μήνα χωρίς καμία προμήθεια. Μια που είμαστε εδώ, κάντε και ένα like σε αυτό το βίντεο και αφήστε ένα σχόλιο, έστω και μια καρδούλα. Παιδιά, τα βίντεο μου σκοπό έχουν να ψυχαγωγήσουν ή να ενημερώσουν. Δεν είναι επενδυτική συμβουλή, είμαι ερασιτέχνης επενδύτρια, επενδύω μόνο τα δικά μου χρήματα, δεν είμαι πιστοποιημένη, ποτέ δεν παίρνουμε οικονομικές συμβουλές από το YouTube. Μόνο εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και τις ειδικές. Και πάντα κάνουμε και την προσωπική μας έρευνα πριν επενδύσουμε σε οποιοδήποτε project ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε, όπως είπαμε στην αρχή, κάτι διαφορετικό. Αφού μέχρι τώρα κάθε μήνα με την ομάδα μου βρίσκαμε με το χ, την αναλύαμε και αν μας έκανε και παίρνουσε τα στάντερ μας, την αγοράζαμε. Το Δεκέμβρη όμως κάναμε κάποιες διορθώσεις. Η τακτική λοιπόν που εφάρμοσα στο χαρτοφυλάκιό μου λέγεται Average Down και οι μετοχές τις οποίες την εφαρμόσαμε είναι η Realty Income και η Bristol Myers Squibb. Ο λόγος που αυτές οι δύο μετοχές χρειαζόντουσαν διόρθωση φαίνεται νομίζω στην εξής εικόνα. Η μία είναι μείον 4% και η άλλη μείον 18,4%. Καταστροφή. Οι επενδύσεις ξαφνικά δεν είναι για εμάς. Όχι, καμία καταστροφή. Έτσι κι αλλιώς το σύνολο του χαρτοφυλακίου παραμένει θετικό, χωρίς μάλιστα να μετράμε καθόλου σε αυτό τα μερίσματα που μπαίνουν κάθε μήνα στην τσέπη μας. Και που είναι και ο βασικός μας στόχος άλλωστε σε αυτό το χαρτοφυλάκιο, τα μερίσματα, ανεξάρτητα από το αν η αγορά είναι πάνω ή κάτω, εμείς πληρωνόμαστε και που και οι δύο μάλιστα αυτές μετοχές που είναι τόσο κάτω, μας έδωσαν μερίσματα κανονικότατα. Μάλιστα, η Realty Income με το που την αγοράσαμε αύξησε και το μερίσμά της, ενώ έπεφτε. Έπεφτε. Εισαγωγικά. Γι' αυτό λοιπόν γουστάρουμε μερίσματα, παιδιά, γιατί ό,τι και να κάνει η αγορά, εμείς πληρωνόμαστε. Και αν έχουμε κάνει τις σωστές επιλογές, σε βάθος χρόνου αυτές οι μετοχές θα μεγαλώσουν ξανά. Πάντως, πίσω στο χαρτοφυλάκιο, είμαστε ήδη από την αρχή που ξεκινήσαμε συν 243 ευρώ σε υπεραξία, αλλά και άλλα έσοδα έξτρα από μερίσματα, τα οποία θα τα δούμε στο επόμενο βίντεο που έρχεται πολύ σύντομα. Και μάλιστα σε όλα αυτά, αυτό το μήνα ξεκινήσαμε κι άλλο ένα project στο χαρτοφυλάκιο. Βάλαμε χρήματα στις προθεσμιακές της Freedom 24. Έρχεται βίντεο φωτιά γι' αυτό αναλυτικά. Πιστεύω ότι είναι η καλύτερη περίοδος για να βάλει κάποιος κάποια χρήματα στις προθεσμιακές. Βέβαια, αυτό είναι προσωπική μου άποψη, δεν είναι επενδυτική συμβουλή. Θα πρέπει να δείτε το βίντεο και να αποφασίσετε. Τι κάνουμε όμως τώρα πίσω σε αυτές τις δύο εταιρείες που δεν τα πήγαν τόσο καλά? Όχι βέβαια, Βασίλη μου, εννοείται όχι. Πάσαμε λοιπόν μέσα στο Δεκέμβρη αυτά τα 1000 ευρώ σε δύο κομμάτια και επενδύσαμε σε κάθε μία από αυτές 500 ευρώ με αποτέλεσμα το χαρτοφυλάκιο να μοιάζει πλέον ως εξής. Μα αυτό είναι παράλογο, θα έλεγε όμως κάποιος. Αυτές οι μετοχές δεν τα πάνε καλά και εμείς επενδύουμε κι άλλο? Ας δούμε τους δύο λόγους που το κάναμε. Η στρατηγική αυτή λέγεται average down ή σε ελεύθερη μετάφραση πτώση μέσου όρου. Αυτό που ρίχνουμε πρακτικά με αυτόν τον τρόπο επένδυσης είναι το μέσο κόστος απόκτησης της κάθε μίας μετοχής των Bristol Myers Squibb και της Realty Income. Αν δηλαδή είχαμε αγοράσει μια τέτοια μετοχή στα 100 ευρώ και τώρα αυτή η μετοχή έχει πέσει στα 80 ευρώ, το μέσο κόστος απόκτησης κάθε μία μετοχή είναι 100 ευρώ και σήμερα κοστίζει 80. Άρα είμαστε μείον 20 ευρώ στην κάθε μετοχή. Αν αγοράσουμε όμως άλλη μία μετοχή σήμερα που κοστίζει 80 ευρώ, τότε έχουμε δύο μετοχές ξαφνικά που μας κόστησαν 180 ευρώ σύνολο. Άρα για δύο μετοχές σημαίνει 90 ευρώ αναμετοχή. Άρα με αυτόν τον τρόπο και αυτή τη στρατηγική πρακτικά αποκτούμε μετοχές περισσότερες με μικρότερο μέσο κόστος. Μια σημείωση εδώ τώρα που έχει μεγάλη σημασία. Ο λόγος που επιμένουμε και κάνουμε average down σε μία μετοχή δεν είναι ο εγωισμός μας. Δεν πρέπει να είναι ο εγωισμός μας ότι δεν μπορεί, διαλέξαμε σωστά, θα ανέβει. Δεν μπορεί να μην ανέβει. Όχι, παιδιά. Είναι η πολλή δουλειά και η πολλή μελέτη που έχει γίνει εξ αρχής με την ομάδα μου για αυτές τις δύο μετοχές. Εκεί βασιζόμαστε και επενδύουμε. Τις πιστεύουμε απίστευτα αυτές τις μετοχές για πάρα πολλούς λόγους. Και τις δύο μετοχές. Και αλήθεια, αυτή τη στιγμή ειδικά και για τις δύο, πιστεύουμε ακράδαντα ότι είναι η ώρα για να μπούμε και να αγοράσουμε.
Τώρα λοιπόν, ο δεύτερος λόγος που κάνουμε average down σε αυτές τις μετοχές που είναι κόκκινες είναι το μέρισμα. Και εξηγώ. Ναι, μεν αυτός είναι ο στόχος του χαρτοφυλακίου και βάσει αυτού κινούμαστε και όλα τα assets μας είναι μερισματικά εξάλλου. Και αυτή η περίοδος όμως είναι καλή για τις αγορές γενικά γιατί υπάρχει μία άνοδος, μία εφορία. Αυτό είναι καλό για τις επενδύσεις αξίας, αλλά μας πονάει στο μέρισμα. Ο λόγος είναι απλά μαθηματικά. Μια μετοχή που δίνει 1 ευρώ μέρισμα και κοστίζει 100 ευρώ αποδίδει μέρισμα 1%. Αν η ίδια τώρα μετοχή πέσει στα 50 και αποδίδει μέρισμα 1 ευρώ, τότε ξαφνικά έχουμε απόδοση διπλάσια, δηλαδή 2%. Άρα, όσο πιο φτηνή είναι μία μετοχή, εφόσον δεν αλλάζει τη μερισματική της πολιτική, τόσο μεγαλύτερο ποσοστό μερίσματος παίρνουμε εμείς. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει και με τις δύο μετοχές μας που κοκκίνησαν. Δεν άλλαξαν το ποσό μερίσματος ανά μετοχή που μοιράζουν, αλλά έπεσε η τιμή τους. Άρα, ποσοστιαία, έχουμε καλύτερο μέρισμα, καλύτερη απόδοση για τα χρήματά μας. Να το δούμε με ένα ακόμα παράδειγμα. Επενδύοντας 1000 ευρώ στη χ μετοχή, πήραμε 10 κομμάτια. Αυτά μου δίνουν μέρισμα 1 ευρώ έκαστο, άρα 10 ευρώ συνολικό μέρισμα. Αν τώρα η τιμή παίζει στα 80 ευρώ, αγοράζω 12 από αυτές τις μετοχές με τα 1000 ευρώ και περισσεύει και κάτι. Με αυτές τις 12 μετοχές όμως, εγώ παίρνω 12 ευρώ μέρισμα, άρα στα 1000 ευρώ έχω μερισματική απόδοση 1,2% και όχι 1% που είχα πριν. Σε συνδυασμό λοιπόν των δύο αγορών όμως, της πρώτης και της δεύτερης, έχω απόδοση μερίσματος 1,1%. Άρα με τις νέες αγορές που κάναμε αυτό το μήνα με την ομάδα, βελτιώσαμε τη μερισματική μας απόδοση. Και γενικά την απόδοση του χαρτοφυλακίου σε βάθος χρόνου εννοείται. Και πάμε να πούμε όμως και δύο λόγια αναφορικά με τις ίδιες τις εταιρείες. Η BMY έχει χάσει αξία στο ταμπλό, αλλά τα θεμελιώδη στοιχεία της παραμένουν τόσο καλά όσο αναλύσαμε σε αυτό το βίντεο μόλις την πρώτο αγοράσαμε και συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι όλα βαίνουν καλώς. Μάλιστα, πρόσφατα απέκτησε νέο CEO και αυτός αμέσως με το που πήρε τη θέση αγόρασε μετοχές της εταιρείας αξίας 150.000 δολαρίων. Και τι μας νοιάζει αυτό, αναρωτιέται κανείς. Μας νοιάζει γιατί ο συγκεκριμένος τύπος, ονόματι Chris Boerner, δεν τις αγόρασε στην τύχη αυτές τις μετοχές. Κατέχει το 40% περίπου της εταιρείας και είχε πωλήσει μερίδιό του τον Απρίλιο στα σχεδόν 70 δολάρια αναμετοχή, ενώ πρόσφατα αγόρασε ξανά στα 49 δολάρια. Κατάλαβε ότι η εταιρεία αποτιμάται φθηνά και έσπευσε να το εκμεταλλευτεί. Και το ίδιο ακριβώς έκανα και εγώ με την ομάδα μου, θα το ομολογήσω. Τώρα, τι να πούμε αναφορικά με τη Realty Income. Η πτώση της φαίνεται να οφείλεται, όπως είναι λογικό, στα αυξημένα επιτόκια της Fed, η οποία με αυτόν τον τρόπο πολεμά τον πληθωρισμό. Όταν αυξάνονται τα επιτόκια, εταιρείες σαν τη Realty Income βάλλονται πρώτες γιατί το real estate, η βασική ενασχόληση δηλαδή της Realty Income, βασίζεται στο δανεισμό και το χρέος για να αναπτυχθούν. Όταν τα δάνεια λοιπόν γίνονται πανάκριβα με επιτόκιο 7 και 8% στα στεγαστικά όπως είναι τώρα στην Αμερική, λογικό είναι μια τέτοια εταιρεία να δυσκολεύεται. Όμως από το 2024 υπάρχει η πεποίθηση ότι τα επιτόκια θα αρχίσουν να πέφτουν γιατί η μάχη κατά του πληθωρισμού επιτέλους φαίνεται να κερδίζεται. Άρα σίγουρα να μένουμε βελτίωση για τη Realty και αλήθεια είναι μια μετοχή που τη λατρεύουμε. Και ο συνεργάτης μου, ο Χρήστος, ο Τσούνης, έχει επενδύσει επίσης στη Realty Income. Οπότε ναι, την βλέπουμε με πολύ καλό μάτι και ελπίζουμε αυτό το average down να μας βγάλει πολλά χρήματα και να δώσει πολύ μεγαλύτερη αξία στο χαρτοφυλάκιό μας. Κλείνοντας, σε όλα αυτά τα διαδικαστικά, πάντα έχουμε κατά νου ότι εισπράττουμε παιδιά μερίσματα. Καλά τα πάνω και τα κάτω των αγορών και οι τακτικές διορθώσεις του χαρτοφυλακίου, αλλά σαν το ζεστό χρήμα κάθε μήνα στην τσέπη δεν έχει. Και το χαρτοφυλάκιό μας μας δίνει ακριβώς αυτό. Ας ρίξουμε λοιπόν τώρα και μια ματιά στο πώς αγοράζουμε μία από αυτές τις μετοχές, αν μας ενδιαφέρει. Θα πάρουμε για παράδειγμα την No.us. Καθόλου παράδειγμα δεν είναι, τη λατρεύω αυτή τη μετοχή, γι' αυτό και θα δείξουμε αυτή. Αφού λοιπόν ανοίξουμε το λογαριασμό μας από το σύνδεσμο της περιγραφής και πάρουμε τη δωρεάν μετοχή μας, πατάμε στο πεδίο συναλλαγές, γράφουμε No.us, πατάμε άνοιγμα συνεδρίας, βάζουμε τον κωδικό που έρχεται στο κινητό μας, πατάμε αγορά και τέλος. Τώρα και αγοράσαμε σε καλή τιμή, περιμένοντας την άνοδο, και θα έχουμε μέρισμα κάθε μήνα στην τσέπη μας. Κλείνοντας λοιπόν, ευχαριστούμε ακόμη μια φορά την πλατφόρμα της Freedom 24, στην οποία γίνονται όλα. Αναμένω ερωτήσεις ή απορίες για τόσα έντονα σήμερα ή ιδέες για επόμενο βίντεο. Αυτά από μένα, σας φιλώ και τα λέμε αύριο.